Σε μια σημαντική επένδυση στον τομέα της υγείας και της εξυπηρέτησης των πολιτών, προχώρησε ο όμιλος Hellenic Healthcare Group με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου περίθαλψης, τα Health Spot. Κύριε Καρταπάνη, μέσα στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τομέα της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ποια είναι η σημασία της δημιουργίας μιας νέας αλυσίδας διαγνωστικών κέντρων όπως είναι τα Health Spots? Θέλω να σας πω το εξής, ότι όταν οραματιστήκαμε να φτιάξουμε αυτό το δίκτυο των διαγνωστικών, όπως τα ονομάσαμε Health Spot, τα οποία είναι μέρος του ομίλου Hellenic Healthcare Group, δεν θέλαμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα είναι ανταγωνιστικό με τις υπάρχουσες δομές. Αυτό μας ήταν αδιάφορο. Εμείς φτιάξαμε αυτά τα διαγνωστικά κέντρα με υψηλές προδιαγραφές, ώστε να μπορέσουμε σε συνδυασμό με τα νοσοκομεία μας, γιατί θέλω να σας πω ότι όλα τα διαγνωστικά μας είναι σε άμεση και διαρκή επαφή με τα νοσοκομεία του ομίλου, να μπορέσουμε να προσφέρουμε ολιστική ιατρική προσέγγιση στους ασθενείς μας και στους ανθρώπους που εμπιστεύονται την υγεία τους σε εμάς. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε την κουλτούρα πρόληψης της κοινωνίας μας, διότι ξέρετε ότι τώρα με τα θέματα ιδιαίτερα του COVID είναι πάρα πολύ σημαντικό οι προληπτικές εξετάσεις και θέλουμε να πείσουμε ακόμα και το πιο δύσκολο συμπολίτη μας να κάνει τις εξετάσεις του ώστε να προλάβει το χειρότερο. Τα διαγνωστικά κέντρα Health Spots θα έχουν κάποια υποστήριξη από τα νοσοκομεία του ομίλου? Απόλυτη υποστήριξη. Είναι πάντα σε συνδυασμό με τα νοσοκομεία του ομίλου και γιατροί από τα νοσοκομεία μας συμμετέχουν στην λειτουργία τους. Αλλά βέβαια οτιδήποτε άλλο δεύτερη γνώμη ή οποιαδήποτε άλλο πρόβλημα προκύψει θα είναι σε διαρκή επικοινωνία με τα νοσοκομεία για να αντιμετωπιστεί, όπως σας είπα, ολιστικά το κάθε πρόβλημα του οποιοδήποτε ασθενούς. Η επέκτασή τους θα γίνει σε όλη την Ελλάδα ή μόνο στον τομέα της Αττικής? Σε αυτή τη φάση έχουμε στην Αττική, έχουμε μια ευρεία διασπορά στην Αττική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν χρειάζεται να φέρνουμε τους ανθρώπους, να τους βγάζουμε από τον τόπο κατοικίας τους και να πάνε σε άλλα μέρη για να κάνουν τις εξετάσεις τους. Θα μπορούν λοιπόν να πηγαίνουν να κάνουν σε οποιοδήποτε μέρος της Αττικής και σιγά σιγά μπορεί να επεκταθούμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα και μέσω συνεργασιών και μέσω δικών μας δομών. Υπάρχουν πλέον οι διαγνωστικές μέθοδοι αυτής της κατάστασης του COVID. Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ήταν πριν από ένα χρόνο περίπου. Βγαίνουν πάρα πολύ σύντομα. Είναι απεριόριστες οι δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Νομίζω ότι, και να σας πω και κάτι, αν δούμε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση, μηχανήματα είναι, μπορείς να προσθέσεις ένα ακόμα και να αυξήσεις σημαντικά τη δυνατότητα που μπορείς να, τον τεστ που μπορείς να κάνεις. Θέλω επίσης να τονίσω ότι σαν όμιλος προχωράμε στις ψηφιακές εφαρμογές εφαρμόζοντας τη σύγχρονη τεχνολογία και βρισκόμενοι βέβαια στη σύγχρονη εποχή. Ήδη έχουμε δημιουργήσει δύο ψηφιακές εφαρμογές που είναι και για κινητά τηλέφωνα, όπως είναι η πρώτη ήταν το Digital Clinic. Είναι μια κλινική εξ αποστάσεως, δηλαδή ένας συμπολίτης μας, ο οποίος βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο μέρος, δεν έχει κοντά γιατρό και δεν έχει βέβαια κάποιο σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, αλλά θέλει να πάρει μία συμβουλή γιατρού, μπορεί μέσω αυτής της εφαρμογής που έχει στο κινητό του να έρθει σε επαφή με γιατρούς του ομίλου μας, που είναι σε 24-ωρη βάση, για να τους εκφράσει το πρόβλημά του και να τον οδηγήσουν, να του πούνε τι πρέπει να κάνει, ακόμα και να τους συνταγογραφήσουν φάρμακα ή εξετάσεις αν χρειάζεται και να τους βγάλουν παραπεμπτικό. Και επίσης τώρα τελευταία αυτό που αναπτύξαμε είναι το MyIgia, είναι ένα application και αυτό στο κινητό που μέσα από αυτό όσοι έχουν έρθει είτε στα Health Spot είτε στα νοσοκομεία του ομίλου έχουν τη δυνατότητα να έχουν πλήρη πρόσβαση στο ιατρικό τους ιστορικό, στον ιατρικό τους φάκελο και στις όλες τις εξετάσεις που έχουν διενεργήσει στα δικά μας τα σημεία,
ώστε να μπορέσουν, αν θέλουν, ακόμα και στο εξωτερικό να βρίσκονται, να τα δώσουν σε γιατρούς, να τα δούνε και να πάρουν και δεύτερες γνώμες. Νομίζω ότι αυτές οι δύο οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, digital ας πούμε εφαρμογές να το πούμε έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικές και ευελπιστούμε σύντομα να είμαστε στη θέση να σας ανακοινώσουμε και άλλες τέτοιες καινοτομίες. Κυρία Μιχαλάκη, θα θέλαμε να μας πείτε τι τμήματα περιλαμβάνουν τα health spots και ποιες υπηρεσίες προσφέρουν στους πολίτες. Ωραία, περιλαμβάνουν όλα τα βασικά τμήματα, δηλαδή πλήρες αιματολογικό εργαστήριο, περιλαμβάνουν ακτινοδιαγνωστικά, δηλαδή υπέρηχο σώματος, τρίπλεξ, ακτινολογικό, μαστογράφο, μέτρηση οστικής πυκνότητας, με εννοείται μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, όλα ψηφιακά. Περιλαμβάνουν καρδιολογικό πλήρες αντίστοιχο αυτού των θεραπευτηρίων, δηλαδή έχουν πέρα από το τεστ κοπόσεως ή το χόλτερ που υπάρχει παντού πίεσης ρυθμού με καταγραφή μέχρι εβδομαδιαία, έχουμε stress echo και έχουμε και έλεγχο βηματοδότη που δεν γίνεται σε άλλο διαγνωστικό. Έχουμε από εκεί και πέρα τμήματα ορθοπαιδικό, έχουμε τμήμα παθολογικό, έχουμε διαβητολογικό, έχουμε και το τμήμα πλαστικής χειρουργικής, το οποίο έχει οτιδήποτε αισθητική ανέμακτη, δηλαδή έχει μπότοξ, έχει μεσοθεραπείες, έχει υαλουρονικά οξέα και έχει και μια καινούργια θεραπεία που έρχεται από τη Βραζιλία, από την ομάδα του Πιτακή για πρώτη φορά, που είναι μια θεραπεία του λεμφικού συστήματος που λέγεται Biomeridian Therapy. Έχετε συνεργασία με τον ΕΟΠΗ και τις ασφαλιστικές εταιρείες? Βεβαίως, έχουμε συνεργασία με τον ΕΟΠΗ. Έχουμε και μια παροχή που είναι μια δωρεάν συνταγογράφηση όταν δουν το γιατρό μας, εφόσον γίνουν οι εξετάσεις εδώ. Και έχουμε και συμβάσεις με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σήμερα είμαστε στην Κηφισιά και σας καλωσορίζουμε. Θα παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής και της αντιγύρανσης, μπότοξ ή αλουρονικά, θεραπείες, μεσοθεραπείας, λιποδιαλυτικές θεραπείες και όλο το φάσμα των τεχνικών της αντιγύρασης. Παγκοσμίως είμαστε γνωστοί με μια τεχνική που λέγεται Stroman Enriched Lipograft, η οποία είναι η τεχνική εμπλουτισμού των βλαστοκυττάρων του λίπους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε αναγεννητικές δυνατότητες για το πρόσωπο, για το κορμί, για το στήθος και για την περιοχή των γλουτών. Οι θεραπείες που έχουν σχέση με τα βλαστοκύτταρα αφορούν τον τομέα της επανορθωτικής χειρουργικής σε σχέση με τραύματα? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Είναι ένας τομέας ο οποίος είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενος. Εμείς τα τελευταία 13-14 χρόνια ασχολούμαστε με αυτό. Εφαρμόζουμε στην επανορθωτική του μαστού, δηλαδή μετά από καρκίνο του μαστού που γίνεται η μαστεκτομή, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα νέο στήθος μόνο από λίπος. Όχι όπως τις παλιές τεχνικές που έπρεπε να φέρουμε κρυμνούς, που έπρεπε να βάλουμε ενθέματα. Τώρα με το ίδιο λίπος του ασθενή μπορούμε να κάνουμε επανορθωτική στο στήθος μόνο σε 2 ή 3 συνεδρίες. Επίσης, σε επανορθωτικές τραύματα, μετά από ατυχήματα, μετά από εγκάβματα, τα βλαστοκύτταρα από το λίπος είναι το πολυδύναμα κύτταρα, τα οποία μας δίνουν τρομερές δυνατότητες στην επανορθωτική πλαστική, όπως και στην αισθητική πλαστική χειρουργική. Αυτού του είδους οι επεμβάσεις γίνονται στα health spot ή γίνονται σε συνεργασία και με τα νοσοκομεία του ομίλου? Θα γίνεται η πρώτη διάγνωση στα health spot, και εφόσον μπορούμε να κάνουμε κάποιες μικροεπεμβάσεις στα health spot, θα γίνονται. Εφόσον κρίνουμε εγώ και το ιατρικό μου επιτελείο ότι πρέπει να γίνουν οι επεμβάσεις αυτές στα νοσοκομεία, θα επιλέγουμε είτε ένα από τα νοσοκομεία του ομίλου, όπως το Υγεία, το Μητέρα, το Λιτό, το Metropolitan ή το Metropolitan General, σε συνεργασία με τους πλαστικούς χειρουργούς που υπάρχουν εκεί. Ποιο είναι το μέλλον στην πλαστική και επανορθωτική χειρουργική, γιατρέ? Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε και σε παγκόσμια συνέδρια, εγώ είχα την τύχη πριν από μια εβδομάδα να βρίσκομαι στο μεγαλύτερο συνέδριο στο Monte Carlo που γίνεται της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής, σαν καλεσμένος. Βλέπω ότι υπάρχει μια τάση για πιο μη επώδυνα χειρουργία, δηλαδή μη χειρουργία που χρειάζεται να μπει ο ασθενής μέσα στο χειρουργείο. Και γι' αυτό ακριβώς νομίζω τα health spot είναι μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη που κάνει ο όμιλος HAG, και θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά όλο το επιτελείο και τη διοίκηση του ομίλου, γιατί πιστεύω ότι μπορούμε ασθενείς, χωρίς να μπαίνουν στη διαδικασία ενός χειρουργείου, χωρίς να πηγαίνουν στο νοσοκομείο, να κάνουν όλες αυτές τις μικροπαρεμβάσεις σε αυτά τα κέντρα.
Έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε στα Health Spot και σήμερα στα Εγγένεια. Τα Health Spot είναι ένα καινούριο εγχείρημα το οποίο το στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Εμείς ως καρδιολογική ομάδα έχουμε την χαρά να είμαστε μέσα στο Health Spot και να κάνουμε όλες τις εξετάσεις που μπορούν να γίνουν καρδιολογικά, δηλαδή τεστ κόπωσης, υπερήκους καρδιάς, αλλά ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε βάλει και καινούργιες εξετάσεις, όπως για παράδειγμα είναι το Stress Echo, είναι το Exercise Echo, ειδικές εξετάσεις που χρειάζονται οι καρδιολόγοι για την αξιολόγηση της ισχυμίας καθώς επίσης και της καρδιακής λειτουργίας. Και τέλος, ειδικά η ιατρία, όπως για παράδειγμα του καρδιομεταβολισμού, που βλέπουμε ανθρώπους με ζαχαρόδι διαβήτη από κοινού μαζί με τους διαβητολόγους, όπως επίσης και ιατρείο ελέγχου των βηματοδοτών. Θεωρώ ότι είναι ένα εγχείρημα το οποίο παίρνει σάρκα και οστά, ότι προχωράει σωστά και ότι στο μέλλον θα δούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Στα Health Spots παρέχεται όλη η γάμα των απεικονιστικών εξετάσεων, με εξοπλισμό ο οποίος είναι τελευταίας τεχνολογίας και πάντοτε με κύριο γνώμονα την εξατομικευμένη παροχή υπηρεσίας. Οι εξεταζόμενοι στα Health Spots μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες που αφορούν αξονικό μαγνητικό τομογράφο, μαστογράφο, υπερηχοτομογράφο και οστεοπυκνόμετρα, δηλαδή μέτρηση οστικής πυκνότητας, καθώς και το κλασικό ακτινολογικό που υπάρχει σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα. Να υποθέσω ότι τα μηχανήματά σας έχουν περιορισμένη δόση ακτινοβολίας έως μηδενική. Ακριβώς αυτό σημαίνει σύγχρονη τεχνολογία στα μηχανήματα. Όσο πιο σύγχρονη είναι η τεχνολογία σε ένα μηχάνημα ακτινολογικό, τόσο χαμηλότερη είναι και η δόση έκθεσης των εξεταζομένων. Πώς σας φαίνονται η καινούργια αλυσίδα HealthSpot? Είναι μια καινούργια πρωτοβουλία του μεγάλου μας ομίλου να μπούμε δυναμικά στο θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας και διάγνωσης. Να αγκαλιάσουμε τον ασθενή από το πρώτο επίπεδο, από την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Είναι μια καλή ιδέα. Ερχόμαστε κοντά σε αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Είναι ένα πρώτο βήμα, το οποίο θα τροφοδοτήσει και τις μεγάλες μας νοσοκομειακές μονάδες, αλλά και θα γίνει και μια αμφίδρομη δουλειά. Δηλαδή θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε πολύ μεγάλο, με περισσότερο όγκο ανθρώπων που έχουν ανάγκη της διάγνωσης σε ένα πρωτοβάθμιο επίπεδο. Πόσο έχουν συμβάλει οι υπέρηχοι στην έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων? Η συμβολή τους είναι τεράστια. Είναι το πρώτο όπλο σχεδόν, έτσι. Το πρώτο όπλο της απεικόνισης είναι το υπερηχογράφημα. Είναι απλό, ανώδυνο, είναι εύχερο, μπορεί να το κάνει ο καθένας. Άρα είναι η πρώτη μας επιλογή. Αυτή είναι η πιο σημαντική του χρησιμότητα. Εκείνο που θέλω να πω για το Health Spot σαν παραρτήματα του Ομίλου Υγεία, ότι είναι μια πρωτοποριακή πολύ σωστή κίνηση, γιατί δίνει τη δυνατότητα και σε ψυνοικιακές περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση άμεσα στο υγεία να προσέλθουν σε αυτό. Ελπίζω και εύχομαι ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Σχετικά με τα Health Spot, θεωρώ ότι είναι μια άριστη πρωτοβουλία του Ομίλου, η οποία δίνει τη δυνατότητα να επεκταθούν οι υπηρεσίες και εντός της πόλης σε πολλαπλά σημεία και έτσι να υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση για όλους τους ασθενείς. Όσον αφορά το δικό μου το κομμάτι, είμαι εξειδικευμένη στις μυοκαρδιοπάθειες και κληρονομούμενες καρδιαγγειακές παθήσεις. Θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε ένα τέτοιο τμήμα στα Health Spots, ώστε να ελέγχουμε ασθενείς με παθήσεις του μυοκαρδίου, οι οποίες είναι κληρονομικές και όχι μόνο τους ίδιους τους ασθενείς, αλλά προληπτικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά και όλα τα μέλη της οικογένειας. Θα επεκταθούμε στο κομμάτι του γονιδιακού ελέγχου και φυσικά της παρακολούθησης και της θεραπείας της ομάδας αυτής των ασθενών. Ποια είναι τα μυστικά για να έχει κανείς υγιή καρδιά? Πολλά, αλλά νομίζω στα απλά να μείνουμε. Το σημαντικό είναι ένας υγιεινός τρόπος ζωής, μια σωστή διατροφή, άσκηση μέτριας έντασης, γύρω στα 20 λεπτά, τουλάχιστον 5 φορές τη βδομάδα. Από εκεί και πέρα, διαχείριση του στρες, αν αυτό είναι εφικτό στην καθημερινότητα, και μια καλή επαφή και ένα follow-up με τον καρδιολόγο μας, με τον γιατρό μας. Οι μυοκαρδιοπάθειες μπορούν να διαγνωστούν έγκαιρα?
Οι μυοκαρδιοπάθειες πλέον, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, οι μυοκαρδιοπάθειες πλέον μπορούν να διαγνωστούν πριν καν ακόμα εκδηλωθούν. Έχουμε φτάσει στη δυνατότητα, έχουμε φτάσει στο σημείο όπου φτάνουμε σε επίπεδο κυττάρου, δηλαδή με το γονιδιακό έλεγχο μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιο, ας πούμε, σφάλμα στο γονιδίωμα του ασθενούς και έτσι να συμπεράνουμε την προδιάθεσή του να αναπτύξει τη μυοκαρδιοπάθεια πριν καν αυτή εκδηλωθεί. Συνεπώς, κάνοντας screening των οικογενειών των ασθενών που έχουν ήδη διαγνωστεί, μπορούμε να ξέρουμε την προδιάθεσή τους να αναπτύξουν την νόσο πριν να έχουμε οποιοδήποτε σημείο κλινικό, πριν να έχουμε οποιαδήποτε ένδειξη εμφανή μπροστά μας. Είμαστε σε επίπεδο κυττάρου και η διάγνωσή μας πλέον είναι πρώιμη και όλο και πρωιμότερη. Πρέπει να γίνεται σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία ή σε οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να γίνει ο γονιδιακός έλεγχος? Λέμε ότι ανάλογα βέβαια με τη μυοκαρδιοπάθεια αυτό διαφοροποιείται ελαφρώς. Γενικώς γύρω στην προεφηβεία με εφηβεία είναι ένα καλό χρονικό σημείο προκειμένου να ελεγχθούν τα μέλη οικογενειών που ήδη υπάρχει διάγνωση με μυοκαρδιοπάθεια. Στα νέα Health Spot, στα διαγνωστικά του ομίλου, στόχος μας είναι να φέρουμε και να οδηγήσουμε τον κόσμο έτσι ώστε πράγματα που κάνουμε στο νοσοκομείο και μέχρι στιγμής γινόντουσαν μόνο στο νοσοκομείο να τα διεκπεραιώνουμε στα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου. Τέτοιες πράξεις που θέλουμε να κάνουμε είναι ο έλεγχος βηματοδοτιστών, ο έλεγχος των απεινιδιστών, αλλά και να υπάρχει ένα εξειδικευμένο προσωπικό, ένας εξειδικευμένος καρδιολόγος, ο οποίος μπορεί με τα holder που έχουν τα κέντρα εδώ πέρα να τους δίνει λύσεις και να τους καθοδηγεί για το πρόβλημα των αρρυθμιών που εμφανίζουν. Σε ποιες περιπτώσεις εμφυτεύεται βηματοδότης και σε ποιες απεινιδωτής? Ωραία. Για να σας το πω απλά, και αυτό που λέμε στους ασθενείς μας είναι ότι ο βηματοδότης είναι θεραπεία για τα κάτω. Όταν δηλαδή κάποιος εμφανίζει διαταραχές της καρδιακής συχνότητας προς τα κάτω, τότε χρήση τις περισσότερες φορές εμφύτευση βηματοδότη. Ο απεινιδιστής είναι η θεραπεία προς τα πάνω. Δηλαδή, όταν εμφανίζει αρρυθμίες οι οποίες είναι δυνητικά επικίνδυνες για την καρδιά, τις τάχυ αρρυθμίες όπως τις λέμε, που είναι η κοιλιακή ταχυκαρδία, η κοιλιακή μαρμαριγή, που μπορεί να εκφυλιστούν και να οδηγήσουν σε καρδιακή ανακοπή, αυτό είναι η θεραπεία που προσφέρει ο απεινιδιστής. Οπότε έχουμε όλο το εύρος των αρρυθμιών για τις τάχυ αρρυθμίες και για τις βράδυ αρρυθμίες. Πώς είναι η διάρκεια ζωής που έχουν οι βηματοδότες και οι απεινιδιστές? Ωραία. Ανάλογα με την χρήση που έχει κάθε συσκευή, εξαρτάται και η διάρκεια που θα έχει η μπαταρία της. Τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ οι μπαταρίες των μηχανημάτων αυτών, οπότε έχουμε μια διάρκεια ζωής γύρω στα 10 χρόνια, ανάλογα με το πώς χρησιμοποιείται κάθε συσκευή. Πλέον δηλαδή οι βηματοδότες έχουν αλγορίθμους έτσι ώστε να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν λιγότερο η συσκευή και να εξοικονομείται μπαταρία και να οδηγούμαστε σε λιγότερες αντικαταστάσεις. Οπότε στη συνέχεια, όταν εξαντληθεί η μπαταρία, γίνεται απλά αντικατάσταση του βηματοδότη ή του απεινιδιστή, έτσι? Δεν γίνεται αντικατάσταση όλου του συστήματος, γίνεται αντικατάσταση μόνο της γεννήτριας. Η γεννήτρια είναι το μικρό κομμάτι που συνήθως βλέπουμε να τοποθετείται κάτω από την κλίδα. Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχουν εξελιχθεί και έχουν κυκλοφορήσει και νεότερες συσκευές, όπως είναι ο βηματοδότης χωρίς καλώδια και ο υποδόρυος απεινιδιστής. Και στα νοσοκομεία του ομίλου, αλλά και από εδώ πέρα, από τα διαγνωστικά, μπορούμε να σας ενημερώσουμε για τις νεότερες αυτές τις συσκευές που κυκλοφορούν ήδη. Θα θέλαμε να μας πείτε τις εντυπώσεις σας από το Health Spot εδώ της Κηφισιάς και γενικότερα από την δημιουργία των Health Spot. Ο μεγάλος όμιλος πλέον στην Ελλάδα, αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης, ο HHG, αποφάσισε και διοργάνωσε τα Health Spot, τα οποία απευθύνονται στην πρωτοβάθμια υγεία σε συνδυασμό και σύνδεση με τα νοσοκομεία. Όπως γνωρίζετε, είναι ο μεγαλύτερος όμιλος με 6 νοσοκομεία στην Ελλάδα και αποφάσισε πλέον να ιδρύσει τα Health Spot, τα οποία διασυνδέονται με τα νοσοκομεία και προσφέρουν πρωτοβάθμια περίθαλψη. Νομίζω ότι είναι μια προσφορά της IHG προς τον κάθε Έλληνα πολίτη. Θα θέλαμε, κύριε Σκανδαλάκη, να μας αναπτύξετε και τον τομέα της συνοχιζόμενης εκπαίδευσης που κάνει ο όμιλος στα στελέχη του.
όμιλος είναι ο μόνος όμιλος εν Ελλάδη ο οποίος κοιτάει πλέον και το επιστημονικό τμήμα, όχι μόνο το εμπορικό. Έτσι ίδρυσε μία ακαδημία, τη ΧΙΛ, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι πρόεδροι των επιστημονικών συμβουλίων των 6 νοσοκομείων. Έχω την τιμή να είμαι ο πρόεδρος αυτής της επιτροπής και ο σκοπός είναι η εκπαίδευση, η μετεκπαίδευση και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση ιατρών νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. Όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα υπάρχει κάτι καινούριο στην επιστήμη. Αυτό λοιπόν το έχει αναλάβει το ΧΙΛ, ούτως ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους επιστήμονες του ομίλου, είναι περίπου 6.000 γιατροί και άλλοι 6 εργαζόμενοι. Επομένως ο όγκος ο οποίος υπάρχει είναι πολύ μεγάλος για προσφορά όχι μόνο μέσα στον όμιλο αλλά και εκτός ομίλου στο γενικότερο επιστημονικό γίγνεσθε. Υπάρχει συνεργασία με τις ιατρικές σχολές των πανεπιστημίων μας προκειμένου να βοηθήσετε τους φοιτητές να έχουν συμμετοχή στα πρωτοποριακά προγράμματα αυτά και στην πρωτοποριακή εκπαίδευση που κάνουν είναι οι κλινικές του ομίλου? Βεβαίως, ήδη το Πανεπιστήμιο της Κύπρου Νικόσια θα έχει την χαρά οι φοιτητές του 5ου και του 6ου έτους να εκπαιδεύονται στα νοσοκομεία του ομίλου και φυσικά η πόρτα είναι ανοιχτή για να έχουμε μία συνεργασία και με την Ιατρική Σχολή Αθηνών και με την Νοσηλευτική Σχολή, ούτως ώστε να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων. Σήμερα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, είτε είναι πανεπιστήμιο, είτε είναι ΣΥ, είτε είναι ιδιωτικός τομέας. Τα πνευματικά δικαιώματα πρέπει να είναι τα ίδια, πρέπει να είναι ενωμένα, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη προσφορά στο χώρο της αντιμετώπισης κάθε ασθενούς.